Αν κάποιος μας έλεγε πριν από 6 μήνες ότι σήμερα η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ θα ήταν μεγαλύτερη από τη διαφορά μεταξύ Πασόκ και Συνασπισμού, θα μας περνούσαν σίγουρα για τρελούς. Αυτό δείχνει πόσο ρευστό είναι το πολιτικό σκηνικό και πόσο πραγματικά δοκιμάζεται ο δικοματισμός σήμερα. Συνολικά, εγώ δεν πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας ένα φαινόμενο το οποίο είναι απλά συγκυριακό. Είναι βέβαιο ότι η πολιτική δεν είναι πια τόσο αξιόπιστη όσο ήταν στο παρελθόν. Και οι δημοσκοπήσεις σίγουρα θα πρέπει να είναι ένα καμπανάκι και για το δικό μας το κόμμα και για τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, οφείλω να επισημάνω, κύριε Πολίτη, ότι εμείς πληρώνουμε το γεγονός ότι οι τελευταίοι 3 μήνες προφανώς δεν ήταν οι καλύτεροι για την κυβέρνηση. Πέρασαμε από μια δύσκολη περίοδο. Σίγουρα η υπόθεση Ζαχόπουλου μας έκανε ζημιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Θεωρώ όμως ότι. Τόσοι ώστε να πάτε στο 28, η υπόθεση Ζαχόπουλου ήταν αρκετή. Υπάρχει ένα συνολικό, ένα συστημικό πρόβλημα. Ένα συστημικό πρόβλημα αποδοκιμασίας και των δύο μεγάλων κομμάτων. Το Πασόκ το έχει πολύ πιο έντονο το πρόβλημα από την Νέα Δημοκρατία. Το έχουμε όμως και εμείς. Εγώ πιστεύω όμως ότι επειδή εμείς είμαστε στην εξουσία, έχουμε, αν θέλετε, χρέος να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας άμεσα. Και ο καλύτερος τρόπος να απαντήσουμε στο πρόβλημα των ημερών των μηνών είναι η επαναφορά στην πολιτική και η λήψη πολύ συγκεκριμένων πολιτικών αποφάσεων και η υλοποίηση ενός προγράμματος για το οποίο ψηφιστήκαμε, κύριε Πολίτη, πριν από 6 μήνες. Εμείς ήρθαμε στην εξουσία το Σεπτέμβριο του 2007, επικαλούμενοι την ανάγκη να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος. Αυτό ζητούν οι πολίτες από εμάς. Όποτε το πράξαμε την πρώτη τετραετία, οι πολίτες μας επιβράβευσαν. Οφείλουμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο και τώρα. Τα μέτωπα είναι πολλά ανοιχτά μπροστά μας, όχι μόνο τα εθνικά, και σε αυτή την κατεύθυνση οφείλουμε να κινηθούμε. Είναι θετικό ότι ο Πρωθυπουργός εξακολουθεί να αποτελεί έναν πόλο σταθερότητας για το πολιτικό σύστημα και νομίζω ότι είναι ανησυχητικό συνολικά. Μπορεί να βολεύει την Δημοκρατία, δεν το κρύβω, αλλά είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι το ηγετικό προφίλ του κ. Παπανδρέου έχει αποδομηθεί πλήρως. Δεν νομίζω ότι έχουμε δει ποτέ δημοσκοπικά τέτοια άσχημα νούμερα για αρχηγό μεγάλου κόμματος.